Λοιπόν, θα συνδεθούμε τώρα με το Hong Kong, όπου βρίσκεται ο κύριος Σάκης Κεχαγιόγλου, ο δικηγόρος του 21χρονου μοντέλου από τη Λέσβο, που δικάζεται την Πέμπτη. Μας ακούτε, κύριε Κεχαγιόγλου? Σας ακούω. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα, να σας πω. Καλησπέρα από την Κίνα. Πριν ξεκινήσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο με τις τελευταίες εξελίξεις. Θέλω να πω ότι εχθές το απόγευμα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω του Facebook, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας κάποιες φωτογραφίες της κατηγορούμενης, της εντολέως σας, από ένα ταξίδι στην Αιθιοπία, το κρίσιμο ταξίδι στην Αιθιοπία, στην Αντίς Αμπέμπα, λίγο πριν φύγει για το Χονγκ Κονγκ και την πιάσουν με την κοκαίνη, επαυτοφόρο με την κοκαίνη. Θέλω να δούμε αυτό το βίντεο και σε λίγο θα πούμε περισσότερα. Ήταν 19 χρόνων όταν την είδαμε με χειροπέδες και μία μαύρη κουκούλα να συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ με την κατηγορία ότι μετέφερε στη χειραποσκευή της 2,5 κιλά κοκαίνης. Από τότε βρίσκεται έγκλειστη στις κινέζικες φυλακές, αναμένοντας με αγωνία τη δίκη της, η οποία αρχίζει στις 7 Μαρτίου. Η όμορφη Ελληνίδα μοντέλο, που αντιμετωπίζει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει πως είναι αθώα και ισχυρίζεται πως τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην τσάντα της τα είχε βάλει ο φίλος της εν αγνία της. Το Νοέμβριο, για πρώτη φορά, την είχαμε ακούσει να μιλάει για το πώς βιώνει η ίδια αυτή την περιπέτεια, σε μια συνομιλία που έδωσε στη δημοσιότητα ο δικηγόρος της, Σάκης Κεχαγιόγλου. Μίλησες με τους γονείς σου? Τώρα, μόλις μίλησα, με κάναν και έκλαψα. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο αυτό από την καρδιά μου, να τους πω ότι από τη δική μου συμπαράσταση, ότι παίρνω τεράστια δύναμη. Μου λείπει πάρα πολύ η μητέρα μου και ο πατέρας μου και ειδικά ο μικρός μου αδερφός. Το έχω να το δω και να του μιλήσω αρκετό καιρό. Πιστεύω ότι ο Θεός ξέρει ότι είμαι αυτό, την αθωότητά μου. Και ότι τώρα αυτό το πράγμα είναι ένας γολγοθάς που περνά και ότι κάποια στιγμή υπάρχει και η λύτρωση. Η λύτρωσή μου θα έρθει το επόμενο μήνα, αυτό πιστεύω και σε αυτό παρακαλάω κιόλας στο Θεό. Ο δικηγόρος της κάνει τις ερωτήσεις που θα ήθελε ο καθένας από εμάς να τις απευθύνει. Δηλαδή, πώς δεν κατάλαβε ποτέ πως μέσα στο σακίδιό της υπήρχε και κάτι άλλο εκτός από τα πράγματά της. Γνώριζες ότι μετέφερες ναρκωτικά στο σακίδιό σου, ναι ή όχι? Όχι, κύριε Σάκη, δεν γνώριζα. Σοκ έπαθα. Εσύ από το βάρος του σάκου, που ήταν συν 2,5 κιλά, δεν κατάλαβες ότι υπήρχε περίπτωση να υπάρχει κάτι ύποπτο? Όταν μου έδωσε την τσάντα, την είχε αφήσει πάνω στο κρεβάτι. Εγώ αυτή την ώρα βιαζόμουν για να πετάξω. Και έτσι όπως βιαζόμουν, πήρα όλα τα ρούχα και τα έβαλα μέσα στη τσάντα. Δεν επιχείρησα, ναι, μεν την άνοιξα να δω αν όλα τα τσουπάκια μέσα τα φερμουάρ ήταν όλα καινούργια, καθαρά, δεν υπήρχε τίποτα, όλα ήταν καινούργια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν ήμουν σίγουρη το πόσο κιλά ήταν, γιατί δεν τη σήκωσα την τσάντα, την είχα αφήσει πάνω στο κρεβάτι. Οι αστυνομικοί βέβαια το κατέθεσαν και είπαν ότι έκλαιγα κιόλας και ότι είχα πάθει σοκ, έτσι όπως σας το είπα κι εγώ, ότι είχα πάθει σοκ, είχα μείνει. Βέβαια κάποιοι μπορούν να πούνε ότι το σοκ ήταν επειδή συνελήφθης. Εννοείται πως όχι. Καταρχήν μόλις μου έδειξαν το τεστ των ναρκωτικών και μου είπαν ότι αυτό είναι κοκαίνη, εγώ έμεινα κόκαλα και λέω τώρα τι γίνεται. Για ποιο λόγο εγώ έχω κοκαίνη μέσα στην τσάντα, την οποία μου την έδωσε κάποιος άλλος και ειδικά ο φίλος μου? Τόσο η κατηγορούμενη κοπέλα όσο και η οικογένειά της αγωνιούν για την επερχόμενη δίκη. Συλλέγουν με προσοχή όλα εκείνα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν να πιστούν οι κινέζικες αρχές για την αλήθεια των ισχυρισμών της και ελπίζουν πως ο εφιάλτης που ζουν σύντομα θα τελειώσει. Κύριε Κεχαγιόγλου, τι προσδοκάτε από το δικαστήριο που θα γίνει την Πέμπτη? Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη δίκη. Και αυτό γιατί? Γιατί το γεγονός ότι η ειρήνη συνελήφθη με την κατοχή των 2,6, δύο ουσιαστικά καθαρής κοκαίνης διτάντης, είναι αναμφισβήτητο. Αυτό είναι αποδεδειγμένο ότι συνελήφθη με αυτή την ποσότητα. Οι νόμοι είναι ιδιαίτερα αυστηροί στην Κίνα
και στο Χονγκ Κονγκ προβλέπονται για αυτή την ποσότητα 24 με 27 χρόνια κάθεξη. Ένα είναι το ερώτημα σε αυτή τη δίκη το οποίο θα απασχολήσει τους ενόρκους. Γιατί πρόκειται για ένα επταμελές σώμα ενόρκων οι οποίοι θα οριστούν την Πέμπτη το πρωί. Εάν η Ειρήνη ήξερε ότι στο σακίδιο που μετέφερε υπήρχε σε κρυφή, σε κρύπτη, η ναρκωτική ουσία. Εάν οι ένορκοι κρίνουν ότι είναι απολύτως βέβαιοι ότι πραγματικά μετέφερε ναρκωτική ουσία, η Ειρήνη θα καταδικαστεί. Εάν έχουν αμφιβολίες και συνδυάσουμε το νεαρό της ηλικίας της, το λευκό ποινικό της μητρό και καθώς τα στοιχεία τα οποία προσκομίσαμε από την Ελλάδα στον εδώ δικηγόρο της οποίος θα υπερασπιστεί, τότε υπάρχει περίπτωση αθώας αρρώστης. Βεβαίως, επειδή με ρωτάτε ευθέως, θα σας απαντήσω και ευθέως. Η ενδεχόμενη αθώωσή της θα είναι έκπληξη. Ευχάριστη έκπληξη μεν, αλλά έκπληξη. Η μητέρα της, ο πατέρας της θα μεταβούν εκεί, θα έρθουν από τη Λέσβο. Ναι, θα φτάσουμε σήμερα, θα φτάσουμε εδώ. Και έρχονται για να συμπαρασταθούν στο παιδί τους. Γιατί καταλαβαίνετε και την τραγωδία την οποία βιώνουμε. Και μπορούν να βρίσκονται εντός της αίθουσας του δικαστηρίου. Δεν γνωρίζουμε το δικαιϊκό σύστημα της Κίνας και πώς λειτουργούν. Θα σας το πω. Ναι. Βεβαίως, μπορούν να βρίσκονται μες στην αίθουσα του δικαστηρίου σαν κοινό. Είναι ανοιχτές οι δίκες, είναι ελεύθερη η πρόσβαση. Είναι βέβαια δύσκολη η επικοινωνία με το παιδί τους και το επισκεπτήριο που δικαιούνται στη φυλακή είναι μόνο μισή ώρα. Μισή ώρα. Το πούμε όμως, ναι. Γιατί είναι η ζωή του παιδιού τους, το καταλαβαίνετε. Η οικογένεια αυτή, ο πατέρας της είναι ένας λαμπρός άνθρωπος, αστυνομικός, η μητέρα της μία νοσηλεύτρια. Εδώ και 17 μήνες ζουν μία τραγωδία. Και είναι πεπισμένη για την αθότητα του παιδιού της, όπως είμαι και εγώ. Άρα οι γονείς της... Αλλά το να είμαι εγώ πεπισμένος δεν σημαίνει πολλά πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Οι γονείς της δεν μπορούν να καταθέσουν ως μάρτυρες. Οι γονείς θα έρθουν απλώς εκεί και θα παρίστανται ως κοινό και θα παρακολουθήσουν τη δίκη και μπορούν να τη δουν μόνο μισή ώρα μέσα στη βδομάδα. Μπορούν να τη δουν κάθε μέρα για μισή ώρα στις φυλακές ενηλίκων που κρατείται. Εδώ το θέμα είναι ότι ο δικαστής, ο οποίος διευθύνει, ή δικαστής στην περίπτωσή μας είναι κυρία, η οποία θα διευθύνει τη διαδικασία και θα εξηγήσει στους ενόρκους στο δικαιωτικό σύστημα τι προβλέπει ο νόμος για αυτές τις περιπτώσεις, τα αποδεικτικά στοιχεία. Θα δεχθεί η δικαστής αυτή όσα στοιχεία είναι πρωτογενή. Αυτός είναι και ο λόγος που, επειδή δεν μπορώ να παρασταθώ εγώ στο δικαστήριο αυτό, διότι πρέπει να είμαι μέλος του δικηγορικού συλλόγου του Χονγκ Κονγκ, θέλησα, και το είχα πει και παλαιότερα, μήπως παρακάμψω, όπως οι Έλληνες από τον καιρό του Οδυσσέως πράττουμε, αυτή την απαγόρευση και καταθέσω ως μάρτυρας υπεράσπισης για να βοηθήσω την ειρήνη. Αλλά χρειάζονται άτομα, μάρτυρες, που να γνωρίζουν πρωτογενώς την υπόθεση. Όχι αυτά τα οποία είπε σε μένα η ειρήνη. Αυτά θα τα πάρουμε από την ίδια όταν καταθέσει. Α, μάλιστα. Άρα δεν είναι όπως εδώ που μπορεί να καταθέσει ένας μάρτυρας κάποια πράγματα που γνωρίζει, έχει ακούσει ή για το χαρακτήρα της ή την πορεία της. Εκεί θα πρέπει κάποιος να καταθέσει μόνο για τα όσα γνωρίζει για το περιστατικό αυτό καθεαυτό, καταλαβαίνω. Ουσιαστικά ακριβώς έτσι. Βεβαίως έχω προμηθεύσει τον δικηγόρο εδώ, ο οποίος θα την υπερασπιστεί, ο οποίος είναι ένας διακεκριμένος Άγγλος δικηγόρος με 37-38 χρόνια εμπειρία τα ποινικά δικαστήρια και του Λονδίνου και του Χονγκ Κονγκ, με όλα τα στοιχεία από την Ελλάδα για το λευκό ποινικό μητρό της ειρήνης, για το ότι δεν διώκεται στην Ελλάδα, για το παρελθόν της, για την εργασία, για τις δουλειές που έκανε πριν τελειώσει το σχολείο. Αυτά θα τα χρησιμοποιήσει όλα. Εάν κρίνει ο εδώ συνάδελφος ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τους γονείς της ειρήνης ως μάρτυρες χαρακτήρως, τότε υπάρχει πιθανότητα στην πορεία της δίκης, Δευτέρα, Τρίτη, να καταθέσουν και οι γονείς της. Κύριε Κεχαγιόγλου, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μέσω του Facebook, μέσω κάποιου λογαριασμού στο Facebook, φωτογραφίες
της κατηγορούμενης από το ταξίδι που έκανε στην Αιθιοπία, στην Αντισαμπέμπα. Εκεί από όπου ξεκίνησε η διαδρομή της κοκαίνης, δηλαδή πάει η κοπέλα στην Αιθιοπία, εκεί συναντάει δύο φίλους της, οι οποίοι έχουν καταγωγή από τη Ρουμανία, αλλά ζουν, τους ξέρει, τον έναν ειδικά τον ξέρει εδώ από την Ελλάδα. Και όπως έχει καταθέσει, λέει ότι αυτός ο Ρουμάνος είχε έρθει και στην εκπομπή, ο Πέτρος, είχε έρθει εδώ στην εκπομπή ο Πέτρος και μας είχε δώσει συνέντευξη πέρυσι και θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε κάποια άλλη στιγμή. Μου έδωσε την τσάντα, αυτός μου την έδωσε και δεν ήξερα ότι είχε μέσα την κοκαίνη. Έχουν έρθει λοιπόν αυτές οι φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες αυτές τη δείχνουν να βρίσκεται σε κάποιο ξενοδοχείο, να διασκεδάζει σε κάποιο νυχτερινό κέντρο με ανθρώπους εκεί, Αφρικανούς. Δεν ξέρω τι σχόλιο έχετε να κάνετε για αυτές τις φωτογραφίες για τις οποίες έχετε λάβει γνώση από χθες ότι διέρευσαν στο διαδίκτυο. Βεβαίως. Να σας πω όχι ένα, να σας πω μερικά σχόλια. Πρώτον και βασικό, αυτός ο οποίος διέρευσε αυτές τις φωτογραφίες ή τις ανέβασε στο λογαριασμό του και μετά διέγραψε το λογαριασμό του, εάν είχε αγαθές προθέσεις, θα τις είχε αναρτήσει επωνύμως. Το ότι διέγραψε μετά το προφίλ του, ήδη δημιουργεί την υποψία ότι έχει κάτι να κρύψει. Δεύτερον, το ότι διαρρέει αυτές τις κατά την άποψή του ενοχοποιητικές για την ειρήνη φωτογραφίες, σημαίνει ότι θέλει να επιτύχει ή να συμβάλλει στην καταδίκη της ειρήνης. Άρα αυτός ο οποίος είχε τις φωτογραφίες στα χέρια του και τις ανέβασε τρεις μέρες πριν από το δικαστήριο, φοβάται την ενδεχόμενη αθώωση της ειρήνης, την επιστροφή της στην Ελλάδα και την κατάθεσή της ενώπιον των ανακριτικών και δικαστικών αρχών. Αυτό λέει η κοινή λογική. Τρίτον, αυτός ο οποίος ανέβασε αυτές τις φωτογραφίες και έσβησε το όνομά του, εάν είναι κυρία και φοράει παντελόνια, είναι πάρα πολύ στη μόδα και είναι εξαιρετική. Αν είναι άνδρας, τα παντελόνια τα φοράει και δεν ζεσταίνεται. Τέταρτον, ποιος είχε στην κατοχή του αυτές τις φωτογραφίες? Αυτός που ήταν με την Ειρήνη στο μπαρ, στο κλαμπ και διασκέδαζε μαζί. Εγώ δεν είμαι εισαγγελέας. Αν ήθελα να έχω γίνει εισαγγελέας, θα υπήρξα στη ζωή μου 10-20 εξετάσεις. Είμαι δικηγόρος, υπερασπίζομαι κατηγορουμένους και ως τελευταία μου πνοή θέλω να συμβάλλω στο να ελευθερώνονται οι άνθρωποι και όχι να μένουν με τα κάγκελα. Οπότε δεν μπορώ να τον κατηγορήσω ή να τον καταδικάσω. Εικασίες κάνω και υποθέσεις. Πέμπτον, για την ουσία των φωτογραφιών, που πολλοί ως αυτόκλητοι εισαγγελείς ανά την Ελλάδα και στο διαδίκτυο θέλησαν αμέσως να βγάλουν συμπεράσματα. Οι φωτογραφίες που είδα μπορώ να τις χαρακτηρίσω με μία φράση. Τσιγάρα, ποτά και ξενύχτια. Το τραγούδι, το λαϊκό άσμα, λέει και ότι έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια. Αλλά εγώ μένω στην Ειρήνη, 19 χρονών, που διασκεδάζει στο εξωτερικό με την παρέα της. Βλέπετε κάτι το επιλείψιμο? Καπνίζουμε, πίνουμε, χορεύουμε, γελάμε και διασκεδάζουμε. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, δεν υπάρχει απολύτως τίποτε επιλείψιμο. Εκτός αν αυτοί οι οποίοι άρχισαν να βγάλουν συμπεράσματα περί του ότι η Ειρήνη ήταν μπλεγμένη και είναι ένοχη, εκτός από αυτόκλητοι εισαγγελείς, έχουν τελειώσει και τη σχολή των χημικών και γνωρίζουμε, γιατί μια φωτογραφία από κάτω λέει και εδώ βλέπουμε την Ειρήνη να κάνει χρήση συνδικής κάναβης. Αυτή λοιπόν είναι και χημική ταυτοχρόνως και από τις φωτογραφίες βγάλαν συμπέρασμα ότι είναι ειδική κάναβης. Αυτοί είναι οι ξερόλες μέσα στους συμπολίτες μας, τους Έλληνες, οι οποίοι είναι έτοιμοι να καταδικάσουν κάποιον όταν δεν ανήκει στο δικό τους περιβάλλον. Οι γονείς λοιπόν της Ειρήνης Διεμού ευχαριστούν όλους όσοι συμπαραστάθηκαν στην οικογένεια και στο παιδί τους αυτό τον καιρό και λένε, και λέω εγώ μάλλον, μια κουβέντα κλείνοντας για να μην ρητορεύω και να απαντήσω στην ερώτησή σας.
όλοι όσοι σπέβδουν να καταδικάσουν από φωτογραφίες και από πολλιά την Ειρήνη και να θεωρήσουν ότι αυτοί γνωρίζουν ότι η Ειρήνη ήξερε ότι μετέφερε κοκαίνη, τους εύχομαι, εάν τα παιδιά τους, τα νύπια τους και τα εγγόνια τους μπλεχτούν ποτέ σε τέτοιες καταστάσεις, να έχουν την ίδια αντιμετώπιση από την κοινή γνώμη που επιφυλάσσουν οι ίδιοι σε αυτό το κορίτσι. Κύριε Κεχαγιόγλου, αυτές οι φωτογραφίες λοιπόν, ποιοι είναι δηλαδή οι εικονιζόμενοι, ποιοι είναι, είναι φίλοι της, έχει φύγει ένα κορίτσι εδώ από τη Λέσβο, ένα κορίτσι που δεν είναι πολύ ταξιδεμένο, δεν έχει και πάρα πολλές επαφές και κοινωνικές συναστροφές, δεν είναι μια επαγγελματίας που πήγε για ας πούμε επαγγελματικούς λόγους ξαφνικά στην Αιθιοπία, έχει φύγει, έχει πάει στην Αφρική. Τι φαίνεται να είναι με κάποιους ανθρώπους εκεί, γνωστούς, φίλους, δεν ξέρουμε τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, σε κάποιο σπίτι, σε κάποια κλαμπ. Τι κάνει εκεί, πώς βρέθηκε εκεί? Τι κάνει σε κλαμπ ένα κορίτσι 19 ετών? Να σας απαντήσω για να έχουμε και λίγο χιούμορ, παρότι η υπόθεση δεν προσφέρεται για χιούμορ. Βεβαίως. Όπως έλεγε ο Φέρμας, ο παλιός ηθοποιός, στο μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, κανελώνει το ριζόγαλο. Ναι, ένα λεπτό. Τι θέλετε να κάνει δηλαδή ένα κορίτσι, κυρία Στεφανίδου, σε ένα κλαμπ? Πηγαίνει με έναν άνθρωπο που ήταν φίλος της 3 χρόνια. Γνωρίζει πιθανότατα, όπως φαίνεται από αυτόν, κάποιους έγχρωμους. Παλιά τους λέγαμε νέγρους, είναι ρατσιστικό, μαύρους, ξανά ρατσιστικό. Κάποιους εντόπιους ή άλλων εθνικοτήτων, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες. Και βγαίνουν να πιούν ένα ποτό στο κλαμπ του ξενοδοχείου ή σε κάποιο άλλο κλαμπ. Πίνουν ποτά όπως κάνουν όλα τα νέα κορίτσια στην Ελλάδα. Καπνίζουν τα τσιγάρα τους. Οι χημικοί, οι καθηγητές της χημίας θα σας πούνε ότι είναι χασίς και ειδική κάναβη. Αλλά την Ελλάδα, αυτό το αντιπαρέρχομαι, μιλάνε, γελάνε, χορεύουνε, περνά καλά και είναι μία νύχτα σε μία άλλη πόλη. Εγώ κάνω μια εικασία. Αυτός ο άνθρωπος που ήταν μαζί της, δεν το γνωρίζω, δεν είμαι detective, αν αυτός ο άνθρωπος που ήταν μαζί της, τη σύστησε αυτούς με τους οποίους διασκεδάζουν. Είναι τόσο περίεργο μια νεανική παρέα να διασκεδάζει. Θέλετε να βγάλουμε φωτογραφίες από παρόμοιες παρέες σε μπουζούκια ή σε άλλα νυχτερινά κέντρα στην Ελλάδα? Εντάξει, ίσως είναι... Σημαίνει ότι όποιοι πίνουν και καπνίζουν είναι λογοποιητικό? Ίσως είναι λίγο έτσι προκαλεί ερωτήματα το γεγονός ότι ένα νέο κορίτσι από τη Λέσβο πηγαίνει στην Αιθιοπία να παρτάρει σε ένα κέντρο το βράδυ και βρίσκεται και σε κάποιο σπίτι εκεί που δεν γνωρίζουμε, ίσως εσείς να γνωρίζετε τι νος είναι αυτό το σπίτι. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο. Γι' αυτό ίσως κάποιοι προβαίνουν σε αυθαίρετα συμπεράσματα, μακριά από εμάς τα αυθαίρετα συμπεράσματα. Ένα στριφτό τσιγάρο που βλέπουμε στη φωτογραφία δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι είναι ινδική κάναβης. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε από μία φωτογραφία, ούτε μπορούμε να γνωρίσουμε για ποιο λόγο η εντολέα σας παρτάρει στην Αντισαμπέμπα και όχι σε κάποιο ελληνικό νησί ή σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη. Δεν το γνωρίζουμε. Να μην πάρουμε ως δεδομένο. Αυτό που είναι υπόθεση, δεν πήγε στην Αντισαμπέμπα στην Αιθιοπία για να κάνει πάρτι. Βρέθηκε με την παρέα της που την πήγανε στην Αιθιοπία και από εκεί να πάει στο Χονγκ. Και τις 2-3-4 μέρες που ήταν εκεί, βγήκε για να πιει, να διασκεδάσει. Κύριε Κεχαγιό. Κάνει κάτι διαφορετικό από ότι ένα μέσο κορίτσι της ηλικίας της. Είστε σαφείς. Δεν μιλάω για την Αιθιοπία. Είστε σαφείς. Είστε σαφείς. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την καλησπέρα μας στο μακρινό Χονγκ Κονγκ, κύριε Κεχαγιόγλου. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Θα παρακολουθήσουμε και τη δίκη την Πέμπτη. Να είστε καλά. Δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Να εύχεστε η ειρήνη. Σαν Ελληνίδα και σαν νέο κορίτσι που μπορούσε να είναι κορίτσι οποιαδήποτε ελληνικής οικογένειας, νέο παιδί όλων μας, να αφορωθεί γιατί το αξίζει. Μάλιστα. Να αφορωθεί γιατί είναι αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να τις καταλάβουμε. Να περάσουμε σε διαφημίσεις. Ευχαριστώ θερμά.